Traces, Transnational Accelerator for a Cultural and Creative Ecosystem. Ή στην ελληνική του μετάφραση, για κρατικός επιταχυντής για ένα δημιουργικό και πολιτιστικό οικοσύστημα. Πρόκειται για το έργο που συνδέθηκε με την δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία της Δυτικής Ελλάδας, στο οποίο το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει ως βασικός εταίρος. Το έργο εγκρίθηκε στην πρώτη πρόσκληση του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, ενός διακρατικού προγράμματος συνεργασίας που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας. Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος είναι η περιφέρεια της Απουλίας και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το εταιρικό σχήμα του έργου Traces αποτελείται από 5 διαφορετικούς φορείς που έχουν συμπληρωματική εμπειρία στον τομέα που απευθύνεται το έργο, 3 από την Ιταλία και 2 από την Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο, Τμήμα Διοίκησης και Οικονομίας, που είναι και ο επικεφαλής εταίρος, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο του Πανεπιστημίου του Μπάρι, ο Σύνδεσμος Creative Apulia Cluster Association, η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Επιμελητήριο Αχαΐας. Το σχήμα συμπληρώνουν και 2 συνδεδεμένοι φορείς, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτισμικής Διαχείρισης και Πολιτικής και το Πολιτιστικό Ίδρυμα για Ηθική Χρηματοδότηση. Το Traces επικεντρώνεται στις πολιτιστικές και δημιουργικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Απουλία της Ιταλίας και στη Δυτική Ελλάδα, με στόχο την προώθηση της δημιουργικής επιχειρηματικότητας και την ενδυνάμωση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, ως συντελεστή στην ανταγωνιστικότητα σε όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς. Το Επιμελητήριο Αχαΐας στα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει μια πολύ σημαντική δραστηριότητα στα πλαίσια της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου και σε επιχειρηματίες αλλά και σε ενδυνάμει επιχειρηματίες, απευθυνόμενος κυρίως σε νέους ανθρώπους. Έτσι δημιούργησε την αναπτυξιακή εταιρεία του Επιμελητηρίου και μέσω αυτής ένα σπουδαίο τμήμα, το Τμήμα Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, το οποίο είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη, προκειμένου να απορροφούμε πόρους από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα προς ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και των τοπικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει μια πολύ σημαντική κατεύθυνση σε έναν κλάδο που μέχρι τώρα δεν είχε αξιοποιήσει επιχειρηματικά και αυτό είναι ο κλάδος του πολιτισμού. Έτσι και σε εθνικό επίπεδο υπάρχει η κατηγορία αυτή που λέγεται δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία στις προτεραιότητες της χώρας μας αλλά και της περιφέρειας της δικής μας, με κύριο σκοπό να ενισχύσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση με τον πολιτισμό που μέχρι στιγμής δεν τον έχουν αξιοποιήσει επιχειρηματικά και επιχειρηματίες που είναι ήδη έχουν σχέση πάλι με πολιτιστικό προϊόν προκειμένου να τους βοηθήσουμε, να τους ενισχύσουμε, να τους εκπαιδεύσουμε και γενικότερα να δημιουργήσουμε ένα νέο κλάδο επιχειρηματιών με βάση τον πολιτισμό. Αυτό λέγεται δημιουργική πολιτιστική βιομηχανία. Το πολιτιστικό και δημιουργικό οικοσύστημα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελείται από ιδιότητες όλων των τομέων της σχετικής βιομηχανίας, που αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος της αστικής οικονομικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο αριθμός πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων κατά την περίοδο 2011-2016 στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήταν κατά μέσο όρο 2.250, με μέσο αριθμό εργαζομένων τους 4.725. Η δημιουργική πολιτιστική βιομηχανία αποτελεί έναν πολύ σημαντικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας. Αν αναφερθούμε εδώ στην περιοχή τη δική μας, έχουμε ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό προϊόν σε διάφορες εκφάσεις του, και ιδιαίτερα στην Πάτρα, αλλά και στην Αχαΐα γενικότερα, που έχει να κάνει καταρχάς με το Πατρινό Καρναβάλι και σε όλα τα παρεπόμενα έργα γύρω από το Πατρινό Καρναβάλι, που έχουν δημιουργηθεί ήδη και επιχειρήσεις με βάση την δημιουργική πολιτιστική βιομηχανία, όπως ονομάζεται βέβαια σήμερα. Έχουμε στο θέμα του θεάτρου, έχουμε το ΔΙΠΕΘΕ, έχουμε τη Σχολή Δραματουργίας, έχουμε 7 περίπου θεατρικές σκηνές και 15 εραστεχνικούς θεάσους που παράγουν ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό έργο στην περιοχή μας. Έχουμε πολλές εραστεχνικές μπάντες στην Πάτρα. Επίσης δημιουργείται μια νέα τάση για τον σχεδιασμό μόδας και χειροποίητες κατασκευές
Και έχουμε και το Art in Progress, το σημαντικό φεστιβάλ που γίνεται με τις τοιχογραφίες στις πολυκατοικίες της Πάτρας, που προσελκύει ένα πολύ σημαντικό ενδιαφέρον. Το περιφερειακό πολιτιστικό και δημιουργικό οικοσύστημα περιλαμβάνει ΚΑΔ σε διάφορες οικονομικές δραστηριότητες. Όπως εκτύπωση και κατασκευή, λιανική πώληση πολιτιστικών αγαθών, εκδόσεις, βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, εκδόσεις λογισμικού και προγραμματισμός υπολογιστών, οπτικοακουστικά και πολυμέσα, μέσα και πληροφορίες, όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, πύλες διαδικτύου, αρχιτεκτονική, διαφήμιση, ειδικός σχεδιασμός, τέχνες και ψυχαγωγία, όπως θέατρο, χορός, τέχνη, μουσεία και βιβλιοθήκες, μεταφράσεις και διερμηνίες και πολιτιστική κατάρτιση. Εμείς σαν επιμελητήριο κάνουμε συνεχώς έρευνες και μελέτες και καταγράφουμε τις τάσεις στην περιοχή σε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Έτσι, στα πλαίσια αυτά, έχουμε διαπιστώσει και έχουμε καταγράψει ότι υπάρχει πλήθος επιχειρήσεων που ασχολούνται με το πολιτιστικό προϊόν και ενδυνάμει επιχειρηματίες, οι οποίοι όμως δεν γνωρίζανε μέχρι τώρα πώς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα προγράμματα της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, ή εν πολλοίς δεν γνωρίζανε και τον όρο αυτόν, τι ακριβώς σημαίνει και πώς θα μπορούσαν να ωφεληθούν. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν της καταγραφής που κάναμε και της καταγραφής των μελετών αυτών όλων, είδαμε ότι όλο αυτό το προϊόν έχει ένα πολύ σημαντικό ενδιαφέρον, και στα πλαίσια αυτά λοιπόν αποφασίσαμε μέσω του προγράμματος Traces λοιπόν να ενισχύσουμε όλες αυτές τις επιχειρήσεις, να τους εκπαιδεύσουμε, να τους κάνουμε συνέργειες με άλλους κλάδους και με άλλες επιχειρήσεις, να τους προβάλλουμε και γενικά να αξιοποιήσουμε τις δεξιότητές τους. Στόχος του έργου Traces ήταν να ενισχύσουμε την δημιουργική επιχειρηματικότητα στις εμπλεκόμενες περιοχές της Ελλάδας και της Ιταλίας και να βοηθήσουμε στο να ενισχυθεί ευρύτερα ο κλάδος της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, υπάροχοι υπηρεσιών στον κλάδο αυτό τον οικονομικό, καθώς και να συμβάλλουμε στην εξωστρέφεια του πολιτιστικού προϊόντος που αυτοί παράγουν και γιατί όχι, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, στη διεθνοποίησή του. Το έργο Traces, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έργα που υλοποιούνται από το Επιμελητήριο Αχαΐας και τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, όπως είναι το Spark, το NET και το Creative at Hubs, λειτουργεί ως ένα κομμάτι ενός puzzle μιας ευρύτερης στρατηγικής, η οποία έχει ως στόχο να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την τοπική οικονομία, βασιζόμενη στον κλάδο της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας. Ουσιαστικά το επιμελητήριο επιδιώκει μέσω του έργου Traces, αλλά και των έργων που προανέφερα, να ενισχύσει το συγκεκριμένο κλάδο και να μεταφέρει την ανάπτυξη του κλάδου δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας στον ιδιωτικό τομέα. Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Επιμελητήριο Αχαΐας στο πλαίσιο του προγράμματος Traces ήταν κατάλογος παροχών υπηρεσιών δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, πλατφόρμα δικτύωσης, συμμετοχή στο Φεστιβάλ Δημιουργικότητας και τοπικά εργαστήρια επόασης επιχειρηματικών ιδεών. Το έργο Traces είχε 4 απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Αρχικά, με τη βοήθεια ειδικών συνεργατών, κάναμε μία προσπάθεια να καταγράψουμε σε μία βάση δεδομένων τους παρόχους υπηρεσιών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος που σχετίζονται με τον κλάδο της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας. Στη συνέχεια έγινε μία συγκριτική αξιολόγηση, από την οποία προέκυψε ότι τα δυνατά στοιχεία του κλάδου της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας δεν αξιοποιούνται επαρκώς, σε αντίθεση με τα αδύναμα στοιχεία τα οποία αποτελούν εμπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών. Από τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την θέση που καταλαμβάνουν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι δραστηριότητες του κλάδου της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας. Η αρχιτεκτονική και ο προγραμματισμός υπολογιστών αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος του οικοσυστήματος. Οι σημαντικότερες επαγγελματικές δραστηριότητες εντοπίζονται στη λιανική πώληση πολιτιστικών αγαθών και πολιτιστικής κατάρτισης. Οι δραστηριότητες τέχνης και ψυχαγωγίας κατατάσσονται επίσης σε υψηλή θέση. Οι παραστατικές τέχνες κατανέμονται σχεδόν εξίσου και στις 3 περιφερειακές ενότητες, Αχαΐα, Ηλία και Τολακαρνανία,
ενώ ένα σημαντικό μέρος της πλειοψηφίας των κλάδων της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας δραστηριοποιείται κυρίως στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Η πλειοψηφία των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων της περιοχής, περίπου 6 στις 10, ανήκουν στους τομείς αρχιτεκτονική, λιανική πώληση πολιτιστικών αγαθών, εκδόσεις λογισμικού και προγραμματισμός υπολογιστών, τέχνες και ψυχαγωγία. Αντίθετα, οι χαμηλότεροι αριθμοί επιχειρήσεων ανήκουν στους τομείς ειδικού σχεδιασμού, μετάφρασης και διερμηνίας και στον τομέα πολιτιστικής κατάρτισης, βιβλιοθηκών και μουσείων. Μία από τις βασικές δράσεις του Traces ήταν η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος. Αυτό αποτελείται από 5 τοπικά ατελιέ, τα οποία ανέλαβαν να εκπαιδεύσουν τους επιχειρηματίες ή τους δημιουργούς που θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον κλάδο της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας. Τα τοπικά ατελιέ παρήχαν υπηρεσίες επώασης, κατάρτισης και εκπαίδευσης, οι οποίες είχαν μία ποικιλότητα και διέφεραν η μία από την άλλη. Βασικός άξονας όμως ήταν η επιχειρηματικότητα και η περαιτέρω ανάπτυξη των δημιουργικών ιδεών. Σαν αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία συνεργειών και συνεργασιών ανάμεσα στις ομάδες αυτές, η δικτύωση και η αλληλεπίδραση. Μέσα από το έργο Traces δημιουργήθηκε μία πλατφόρμα δικτύωσης όπου αποτελεί ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για τους παρόχους υπηρεσιών, τους επιχειρηματίες αλλά και τους δημόσιους φορείς της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που σχετίζονται με τον κλάδο της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε 3 γλώσσες, τα αγγλικά, τα ελληνικά και τα ιταλικά. Παρέχει υπηρεσίες δικτύωσης, ενώ ένας χρήστης μπορεί με την εγγραφή του σε αυτή να αναπτύξει το προφίλ του, να ανεβάζει το δικό του υλικό και μέσα από αυτή να επικοινωνεί τις δράσεις του, να έρχεται σε επαφή με άλλους δημιουργούς του ίδιου κλάδου από την Ελλάδα και την Ιταλία. Η τελευταία δράση του έργου Traces είναι το Φεστιβάλ Δημιουργικότητας που διοργανώνεται από τους Ιταλούς εταίρους και το οποίο αποτελεί το επιστέγασμα όλων των προσπαθειών και όλων των εργασιών που έχουν κάνει οι εταίροι του έργου. Αποτελείται από ψηφιακές δράσεις οι οποίες σαν στόχο έχουν να συγκεντρώσουν την δουλειά όλων των δημιουργών και να την προβάλλουν σε διακρατικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν τη δυνατότητα για συνεργασίες μεταξύ αυτών και συνέργειες όπου υπάρχει έδαφος. Ως προς τα συμπεράσματα του έργου, θεωρούμε ότι αφενός δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί μια σταθερή επικοινωνία στο μέλλον μεταξύ των εταίρων του έργου και για τις δύο χώρες, αλλά και των παρόχων υπηρεσιών στην πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία, των συμμετεχόντων από πλευράς εταιριών στο έργο, αλλά και της τοπικής οικονομίας γενικότερα. Αφετέρου, μέσω της λειτουργίας των 5 ατελιέ, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή μας, αλλά και της όσμωσης επιχειρηματικών ιδεών που έγιναν μέσω του προγράμματος εκπαίδευσης του Traces με τη βοήθεια των ατελιέ, θεωρούμε ότι δημιουργήθηκαν και τέθηκαν οι προϋποθέσεις ώστε να οργανωθεί μια κοινότητα παρόχων υπηρεσιών δημιουργικής βιομηχανίας που είτε είχαν καταγραφεί για τον κλάδο στην περιοχή είτε μπορούν να καταγραφούν σε αυτή τη φάση. Πιστεύουμε δηλαδή ότι θέσαμε τις βάσεις ώστε ο κλάδος αυτός, ο οποίος μπορεί να ήταν ανεπίσημος, φορείς οι οποίοι δεν γνώριζαν ότι εντάσσονται στο συγκεκριμένο κλάδο, είτε δεν γνώριζαν ότι οφείλουν να καταγραφούν, τώρα να μπορούν να το κάνουν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Ως Επιμελητήριο Αχαΐας, πρωτίστως μείναμε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα τα οποία παράχθησαν κατά την υλοποίηση του έργου. Ως φορέας, θεωρούμε ότι δώσαμε την ευκαιρία στο να δημιουργηθούν τα εφόδια εκείνα για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στον κλάδο της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, να εξοικειωθούν με όρους καινοτομίας, clustering, αλλά και συμμετοχή σε ευρύτερες ομάδες για την πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία,
και έχουμε τη βεβαιότητα πλέον ότι έχουμε συμβάλει και εμείς στο να ενισχυθεί η δημιουργική επιχειρηματικότητα της περιοχής μας, καθώς και το πολιτιστικό αποτύπωμα που παράγουν οι επιχειρήσεις αυτές στη Δυτική Ελλάδα. Creative people, what do you need to grow up? Αυτό το ερώτημα έθεσε το έργο Traces στο ξεκίνημά του για να βοηθήσει τις δημιουργικές ιδέες και επιχειρήσεις να σχεδιάσουν το επόμενο βήμα τους. Κάποιοι προχώρησαν γρήγορα, άλλοι άρχισαν να μελετούν ουσιαστικά και μερικοί ανακάλυψαν νέες διαδρομές. Το σίγουρο είναι ότι αναδείχθηκε ένας σημαντικός πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας, ο κλάδος της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, που μέχρι πρόσφατα δεν είχε καν συνειδητοποιήσει την ταυτότητά του, τις δυνατότητες και τη δυναμική του.